Διάλεξε μία φώτο από τις τέσσερις και δες τι θα σου συμβεί. Πρόβλεψη για τον καθένα από εσάς. Επεισόδια που αγαπήσατε και συνεχίζετε να αγαπάτε. Το διάλεξε μία φώτο είναι από τα αγαπημένα σας επεισόδια, από αυτά που σας αρέσει να βλέπετε. Και έχουν 99% ακρίβεια. Και αυτό μπορείτε να το δείτε κάτω στα σχόλια του κάθε ένα από αυτά τα βίντεο, τα παλαιότερα, που τα έχω σε playlist. Playlist λοιπόν, διάλεξε μια φωτογραφία, μπορείτε εκεί να δείτε και τα προηγούμενα. Εγώ θα σας βάλω εδώ τώρα, θα παγώσω λίγο την οθόνη και θα σας βάλω 4 φωτογραφίες και θέλω να διαλέξετε μόνο μία. Όχι και αυτήν και εκείνη, μόνο μία. Και θέλω να τη διαλέξετε αφήνοντας το μέσα σας ελεύθερο να μιλήσει, να πει αυτήν. Να το κάνετε δηλαδή έτσι, αυτό. Να σας κάνει κλικ, αυτή η φωτογραφία. Και μετά κρατήστε την και περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα για να αρχίσω να σας εξηγώ την κάθε μία φωτογραφία. Πάμε λοιπόν. Όποιος διάλεξε την πρώτη φωτογραφία με το σύμπαν, χάνεται ανάμεσα σε πάρα πολλά πράγματα. Κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Έχει πάρα πολλές επιθυμίες και πηγαίνει σε όλες το μυαλό του. Μια από εδώ, μια από εκεί και εκείνο θέλω και το άλλο θέλω. Όλα τα θέλω. Δεν γίνεται όμως έτσι. Είναι πολύ ωραίο να γράφουμε επιθυμίες και 10 και 20 μπορεί να έχουμε, άλλοι μπορεί να έχουν περισσότερες. Κανένα πρόβλημα. Όμως για να πετύχεις κάτι γρήγορα και εύκολα και να έχεις αυτά τα σούπερ αποτελέσματα, θα πρέπει να εστιάσεις τη σκέψη σου σε κάτι συγκεκριμένο, σε ένα πράγμα τη φορά. Ποιο είναι αυτό που πιστεύεις από όλους τους στόχους σου, από όλα τα πράγματα που θέλεις, που εάν το πραγματοποιούσες στο εδώ και στο τώρα, θα άλλαζε τη ζωή σου προς το καλύτερο και σε όλους τους τομείς. Θα τους επηρέαζε δηλαδή όλους τους τομείς και προς το καλύτερο. Ποιος είναι αυτός ο στόχος, ποια είναι αυτή η επιθυμία. Σε αυτήν λοιπόν πάνω θα κάνεις full focus, θα εστιάσεις πάρα πολύ και θα είσαι full in. Μ' αρέσουν αυτά, full focus και full in. Μέσα που λέμε με το κεφάλι. Γιατί σε ό,τι εστιάζεις τη σκέψη σου, αυτό και θα μεγαλώνει. Θέλουμε λοιπόν να εστιάσουμε σε ένα πράγμα που πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι το πιο σημαντικό για να το πετύχουμε. Και αφού εστιάσουμε, θέλουμε να αναλάβουμε δράση. Δεν θα φτάνει μόνο να ευχόμαστε, να προσευχόμαστε, να ψελίζουμε θετικές δηλώσεις, να οραματιζόμαστε, να φανταζόμαστε και οτιδήποτε άλλο. Όλα καλά αυτά και εγώ τα κάνω, όμως τα συνδυάζω πάντα με το αναλαμβάνω δράση. Κοιτάω να δω πώς μπορώ να πετύχω το στόχο μου. Και θέλω να σας πω όσοι είστε στην πρώτη φωτογραφία ότι μέσα σε 24 ώρες θα πάρετε ένα σημάδι για το πώς πρέπει να κινηθείτε. Πώς πρέπει να κινηθείτε σωστά για να πετύχετε άμεσα και πολύ γρήγορα το στόχο σας. Οπότε κεραίες ανοιχτές, μάτια ανοιχτά. Μπορεί να λάβετε ένα email, ένα μήνυμα, να ανοίξετε τον υπολογιστή σας στο κινητό σας, να πέσετε σε ένα quote και κάτι να σας κάνει, να σας έρθει μια ιδέα στο μπάνιο, κάποιος να σας πει κάτι, να σας πάρει ένα τηλέφωνο, κάτι να σας πει. Δείτε λίγο μέσα σε 24 ώρες και προσπαθήστε να συλλάβετε το σημάδι, να το εμπεδώσετε και να αναλάβετε αμέσως δράση πάνω σε αυτό. Τώρα πάμε στη φωτογραφία νούμερο 2, που στη νούμερο 2 φωτογραφία είναι ένας σπασμένος τοίχος που καταλήγει και ανοίγει και βλέπεις τη φύση απέναντι το δάσος. Φωτογραφία νούμερο 2 και ετοιμάσου για μια μεγάλη αλλαγή. Τόσο καιρό περίμενες, τόσο καιρό έκανες υπομονή, τόσο καιρό δεν έβλεπες λίγο φως στην άκρη του τούνελ. Όμως ήρθε η ώρα να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Αυτή την περίοδο, παρόλο που δεν πιστεύω στην τύχη, θα το πω ότι σίγουρα ποιοι διαλέξατε αυτή τη φωτογραφία αισθάνεστε πιο τυχεροί, αισθάνεστε πιο ανεβασμένοι, θετικά ανεβασμένοι, πιο αισιόδοξοι. Για σχολιάστε μου κιόλας. Κάτω στα σχόλια θέλω να μου πείτε εάν ταιριάζει η πρόβλεψη με τον καθένα από εσάς με βάση τη φωτογραφία διάλεξε. Οπότε νιώθετε πιο θετικά ανεβασμένοι, πιο αισιόδοξοι. Πάρτε
το ρίσκο, μη φοβηθείτε, κάντε το επόμενο βήμα, παρόλο που μπορεί να αμφιβάλλετε για το εάν θα κάνετε καλά ή όχι, παρόλο που μπορεί λίγο να φοβάστε, πάρτε το ρίσκο, κάντε το βήμα, γιατί εσείς έχετε μια πάρα πολύ μεγάλη προστασία, προστασία ανώτερη προστασία, θεϊκή προστασία. Θα σας προστατεύσει ο Θεός και θα βρείτε τη δύναμη να ακολουθήσετε το μονοπάτι που θέλετε, να ακολουθήσετε το όνειρό σας. Και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για εσάς να κάνετε ένα βήμα μπροστά. Πάμε λοιπόν να το κάνετε αυτό το βήμα. Και ξέρω ότι όσοι είστε σε αυτή τη φωτογραφία, μελετάτε εδώ και καιρό. Ακούτε βίντεο αυτοβελτίωσης και προσωπικής ανάπτυξης, διαβάζετε τέτοιου είδους βιβλία, μελετάτε ανθρώπους που κατάφεραν αυτό που θέλετε και εσείς να καταφέρετε. Και το ότι μελετάτε και παρακολουθείτε εδώ και καιρό όλα αυτά που σας προανέφερα, αυτό είναι κιόλας που σας δίνει ένα επιπλέον boost, μια αισιοδοξία και μια θετικότητα για να κυνηγήσετε αυτό που θέλετε. Στη φωτογραφία λοιπόν τη νούμερο 3, που η νούμερο 3 είναι μία θάλασσα και μέσα στη θάλασσα υπάρχει εκεί ένας άνθρωπος, πάμε να δούμε και αυτή την πρόβλεψη. Κρατάς τη δύναμη στα χέρια σου. Αυτή τη στιγμή αισθάνεσαι πάρα πολύ δυνατός και είσαι έτοιμος να διαλέξεις δρόμο, να πάρεις μία απόφαση. Γιατί τα πάντα όλα είναι μία απόφαση. Όλα τα καλά και τα όμορφα και τα ωραία και τα πολύ πετυχημένα αρχίζουν από μία απόφαση. Η ζωή μας είναι οι επιλογές μας. Πλέον το ξέρεις πάρα πολύ καλά και πας να πάρεις μία απόφαση για τη ζωή σου και να κάνεις μία διαφορετική επιλογή. Και εγώ γι' αυτό, στη φωτογραφία νούμερο 3, όσοι τη διαλέξατε, σας χειροκροτώ και μπράβο. Γιατί έχετε πλέον βάλει πολύ καλά στο μυαλό σας ότι ίδιες επιλογές, ίδια ζωή. Διαφορετικές επιλογές, διαφορετική ζωή. Και εσείς που είστε σε αυτή τη φωτογραφία, είστε έτοιμοι να αποφασίσετε και κάνετε αυτό που είπα και στο προπροηγούμενο βίντεο που ανέβασα στο κανάλι αυτό, κλειδώνετε εκεί. Παίρνετε μια απόφαση και κλειδώνετε τον εγκέφαλο εκεί. Ήδη την έχετε πάρει. Ήδη την έχετε πάρει και έχετε κλειδώσει εκεί και αυτό δεν πρόκειται να σας πισωγυρίσει με τίποτα. Η απόφαση δηλαδή που πήρατε δεν θα σας αφήσει να πισωγυρίσετε, να γυρίσετε στο παρελθόν ή να γυρίσετε ξανά στα ίδια. Αισθάνεστε σίγουροι για τον εαυτό σας, νιώθετε μια σιγουριά και νιώθετε ασφάλεια με αυτή σας την απόφαση και είστε σίγουροι 100% ότι είναι για καλό σας αυτό που αποφασίσατε. Και όντως όλα γίνονται για το καλό σας, όλα δουλεύουν υπέρ σας. Και είναι και ένα, ας το πούμε, σαν μάντρα που μπορείτε να λέτε ότι όλα δουλεύουν υπέρ μου, όλα γίνονται για το καλό μου. Όλα δουλεύουν υπέρ μου, όλα γίνονται για το καλό μου. Όλα θα πάνε λοιπόν καλά και αυτό που θα δώσω ένα tip εδώ πέρα είναι να γράψετε αυτή τη στιγμή που παρακολουθείτε αυτό το βίντεο ή με το που θα το κλείσετε, να γράψετε σε μία παράγραφο, όσο μεγάλη και αν είναι αυτή, την ιστορία της ζωής που θέλετε να ζήσετε. Και να το έχετε αυτό το χαρτί, μπορείτε να το κόψετε από το τετράδιό σας και να το έχετε μαζί σας στη τσάντα σας, στο γραφείο σας. Και ανατακτά χρονικά διαστήματα, όταν θα σας πιάνουν κάποιες αρνητικές, να το πω, αναλαμπές, ανοίξτε αυτό το χαρτί και διαβάστε την ιστορία της ζωής που θέλετε να ζήσετε. Και θα την έχετε γραμμένη σαν να έχει ήδη γίνει, να έχουν γίνει όλα αυτά που επιθυμείτε σε παρόντα χρόνο. Στην ουσία οι προτασούλες είναι θετικές δηλώσεις. Και η τελευταία φωτογραφία, που είναι ένας ήρεμος ωκεανός, τα έχουμε βάλει με τους ωκεανούς, ξεκινήσαμε με σύμπαν και συνεχίζουμε με ωκεανούς, νιώθετε αυτή την περίοδο πάρα πολύ ηρεμία. Ηρεμία, γαλήνη, ισορροπία, σε σημείο που να λέτε «Παναγία μου, εγώ είμαι αυτός, εγώ είμαι αυτή, εγώ ποτέ δεν ήμουν έτσι, τι γίνεται, τι μου συνέβη, είμαι καλά». Δεν το πιστεύετε ούτε εσείς οι ίδιοι με το πόσο ήρεμοι είστε στο τώρα σας. Κρατήστε το όμως αυτό, κρατήστε την ηρεμία και την ισορροπία. Θα σας βοηθήσει να την κρατήσετε και ο διαλογισμός. Αφιερώστε 10 λεπτά, 1 τέταρτο την ημέρα ή πρωί με το που ξυπνάτε ή βράδυ πριν κοιμηθείτε και απλά μείνετε ήρεμοι, ήσυχοι, γαλήνοι, στο κενό του νου, στη μαυρίλα όταν κλείνετε τα μάτια, στο φως, όταν κλείνετε τα μάτια, τι βλέπετε. Ηρεμία νου, ο διαλογισμός είναι ηρεμία νου. Καθίστε ήρεμοι, ήσυχοι, ακούνετοι, ασάλευτοι και καθίστε εσείς με εσάς.
10 λεπτά, 10 λεπτά, 1 τέταρτο, 1 τέταρτο. Με μουσική, χαλαρωτική, ό,τι σας αρέσει, χωρίς μουσική, όπως θέλετε. Εκεί είναι που τις επόμενες μέρες, 3 μέρες, θα αρχίσετε να κατεβάζετε ιδέες που ούτε καν φαντάζεστε πώς θα σας βοηθήσουν στην προσωπική σας εξέλιξη. Οπότε κάντε το αυτό, γιατί αφού την έχετε αυτή την ηρεμία, τη βιώνετε αυτή την ηρεμία, ενισχύστε την με το διαλογισμό για να αρχίσετε να κατεβάζετε πληροφορίες από πάνω. Κάτι σαν διακαναλισμό, channeling. Δεν ξέρω σε πόσους έχει συμβεί αυτό, σε μένα έχει συμβεί. Στην ηρεμία του νου μόνο μπορούμε, στο καθαρό μυαλό μόνο μπορούμε να συλλάβουμε νέα πράγματα, ιδέες, να έχουμε έμπνευση και να γίνει αυτό το κλικ που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε μπροστά. Η ζωή λοιπόν από εδώ και πέρα, εάν διατηρήσετε αυτή την ηρεμία που έχετε φίλοι μου σε αυτή τη φωτογραφία, θα είναι μια ζωή, τι να πω, είναι αυτό το la vie belle, μια ζωή όμορφη και μια ζωή ωραία. Αυτές ήταν οι προβλέψεις για τις 4 φωτογραφίες. Σας περιμένω κάτω στα σχόλια να μου πείτε πόσο μέσα έπεσα, πόσο δεν έπεσα. Να σχολιάσουμε, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε ακρίβεια στις προβλέψεις και αυτή τη φορά. Φιλάκια πολλά!